Απορίες για την εξαποστάσεως παιδεία είναι πάρα πολλές. Καλησπέρα σας, κυρία Υπουργέ. Καλησπέρα σας. Από Δευτέρα καλούνται να καταθέσουν οι μαθητές της Τρίτης Λυκείου τις αιτήσεις συμμετοχής τους για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Πώς θα γίνει αυτό? Μια πολύ σημαντική στιγμή για τον κάθε μαθητή. Κυρία Στεφανή, του κάθε χρόνο οι υποψήφοι, μαθητές και απόφοιτοι καλούνται να υποβάλουν αιτήσεις δηλώσεις προς το τέλος Μαρτίου. Έτσι και φέτος παραμένουμε σταθεροί στο χρονοδιάγραμμα. Γιατί? Για να είμαστε έτοιμοι για όλα τα ενδεχόμενα. Είναι απαραίτητο να έχουμε συλλέξει όλα τα στοιχεία, ούτως ώστε να μπορούν να διενεργηθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις ανά πάσα στιγμή και ιδανικά όσο πιο κοντά γίνεται στην καθιερωμένη ημερομηνία έναρξης των πανελλαδικών εξετάσεων, δηλαδή στις αρχές Ιουνίου. Άρα σταθερή επιδίωξή μας είναι και θα είναι να μείνουμε όσο πιο κοντά γίνεται στις ημερομηνίες του Ιουνίου. Για να είμαστε θέση να το κάνουμε αυτό, έπρεπε να μην καθυστερήσουμε καθόλου στις διαδικασίες και γι' αυτό ακριβώς και πορευόμαστε κανονικά και συλλέγουμε όλα τα στοιχεία από τους υποψηφίους μαθητές. Υπάρχει περίπτωση να διεξαχθούν εξετάσεις το φθινόπωρο? Θα κάνω ό,τι περνάει το χέρι μου για να το αποφύγω. Θα σας το πω ευθέως. Και αργότερα να ανοίξουν τα σχολεία, γιατί καταλαβαίνετε υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Αυτή τη στιγμή ο προγραμματισμός είναι για τέλος Απριλίου. Τέλος Απριλίου θα μας πούν οι ειδικοί σε τι βαθμό θα μπορέσουν ή δεν θα μπορέσουν να ανοίξουν τα σχολεία. Ακόμα και Μάιο να ανοίξουν τα σχολεία, εφόσον ανοίξουν τα σχολεία, οι πανελλαδικές θα γίνουν. Θα γίνουν με μείωση της ύλης, θα γίνουν ενδεχομένως μια μικρή παράταση του σχολικού έτους. Πάντως θα γίνουν. Και η επιδίωξή μου θα είναι να γίνουν τον Ιούνιο, όσο πιο κοντά γίνεται στις καθιερωμένες ημερομηνίες, άντε τον Ιούλιο στη χειρότερη. Θα προσπαθήσω με κάθε τρόπο να μην γίνουν οι πανελλαδικές το Σεπτέμβριο. Θα ήθελα να σας μεταφέρω την ανησυχία μαθητών, υποψηφίων και των οικογενειών τους, ότι με την εξαποστάσεως εκπαίδευση δημιουργούνται μαθητές και υποψήφοι δύο ταχυτήτων. Γιατί υπάρχουν μαθητές οι οποίοι έχουν πιο εύκολη πρόσβαση στην εκπαίδευση, κάποιοι άλλοι που έχουν και τη δυνατότητα να συνεχίσουν κανονικά τα φροντιστήριά τους ή τα ιδιαίτερά τους, αν θέλετε, μέσω Skype, και κάποιοι άλλοι και σε πιο απομακρυσμένες περιοχές και με ίντερνετ το οποίο δεν είναι αρκετά καλό, οι οποίοι δεν έχουν την ίδια πρόσβαση στην εκπαίδευση. Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι, όλοι αυτοί οι νέοι θα κληθούν να διαγωνιστούν επίσης ώρες στις πανελλήνιες εξετάσεις. Κυρία Στεφανίδου, καταρχήν να διευθύνουμε το εξής. Από την επομένη κιόλας της αναστολής λειτουργίας των σχολείων, ξεκινήσαμε πιλωτικά αρχικά τη διαδικασία της εξαποστάσεως εκπαίδευσης μέσω ζωντανής διδασκαλίας, μέσα από ειδική πλατφόρμα. Ο κάθε καθηγητής έχει την ψηφιακή του τάξη, κάνει κανονικά παράδοση του μαθήματος, μπορεί να μοιραστεί με τους μαθητές περιεχόμενο, παρουσιάσεις, υλικό, οι μαθητές μπορεί να υποβάλουν ερωτήσεις και ούτω καθεξής. Αυτό έχει ξεκινήσει ήδη με προτεραιότητα στην τρίτη λυκείου αρχικά, πλέον εφαρμόζεται και σε ηλικία και σε γυμνάσια, έχει προχωρήσει, αλλά η πρώτη προτεραιότητά μας ήταν τρίτη λυκείου. Τώρα, καταρχήν από τα στοιχεία που έχουμε, τα επίσημα μας δείχνουν ότι ελάχιστες οικογένειες με παιδιά είναι ελάχιστες περιπτώσεις όσων δεν έχουν σταθερή σύνδεση στο ίντερνετ και δει με απεριόριστο όγκο δεδομένων. Παρόλα αυτά όμως, για να μην μείνει απολύτως κανείς πίσω, φροντίσαμε ούτως ώστε να μπορεί κανείς να συνδεθεί σε αυτήν την πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης και μέσω τηλεφώνου με αστική χρέωση μέσα από σταθερό τηλέφωνο. Άρα, κυρία Στεφανίδου, δεν μένει κανείς πίσω. Μπορούν όλοι να συμμετάσχουν και αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κεκτημένο της όλης διαδικασίας. Επιτρέψτε μου εδώ να πω ότι αν η τηλεκπαίδευση και αυτή η ζωντανή, αν θέλετε, η σύγχρονη αλλά και η ασύγχρονη εκπαίδευση πηγαίνει πάρα πολύ καλά, είναι σε μεγάλο βαθμό χάρη στους εκπαιδευτικούς μας, οι οποίοι υπερβάλλουν αυτό, οι οποίοι καταβάλουν τεράστιες προσπάθειες προκειμένου να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα και να δώσουν τη δυνατότητα στους νέους μας να αξιοποιήσουν αυτά τα ψηφιακά εργαλεία. Τους οφείλουμε λοιπόν συνολικά ως κοινωνία ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και ένα πολύ μεγάλο μπράβο για την εξαιρετική δουλειά που κάνουν. Κυρία Υπουργέ, πόσοι μαθητές έχουν εγγραφεί στο σύστημα? Διότι σύμφωνα πληροφορίες, ενώ από την πρώτη μέρα λειτουργίας του συστήματος σχεδόν το 100% των εκπαιδευτικών έκανε την εγγραφή του στο σύστημα, 137.580 εκπαιδευτικοί, τις πρώτες ημέρες τουλάχιστον υπήρχε σύμφωνα με πληροφορίες μία μικρή συμμετοχή μαθητών, ένα 20% έκανε εγγραφή τη Δευτέρα. Μέχρι σήμερα πού βρίσκονται αυτά τα στοιχεία? Λοιπόν, επιτρέψτε μου καταρχήν να εξηγήσω το εξής. Έχουμε τρεις άξονες
Εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Ο πρώτος είναι η λεγόμενη σύγχρονη, που μπαίνει δηλαδή κανείς σε μία πλατφόρμα. Εκεί πλέον εφαρμόζεται σε όλα τα λύκεια της χώρας, σε όλα τα γυμνάσια της χώρας και θα ολοκληρώσουμε και τα δημοτικά. Άρα εκεί ήδη μπορώ να σας πω ότι γίνονται για παράδειγμα 15.000 ψηφιακές τάξεις την ημέρα μόνο στη ΓΑΜΑ Λυκείου. Πρώτο κρατούμενο. Δεύτερο κρατούμενο, η λεγόμενη ασύγχρονη εκπαίδευση. Και σε αυτήν αναφέρεστε εσείς. Τι είναι η ασύγχρονη? Είναι υλικό το οποίο υπάρχει διαθέσιμο σε πλατφόρμες του Υπουργείου. Διάφορες πλατφόρμες, το Φωτόδοντρο, ο Έσοπος, το ΙΜΗ, το ΙΚΛΑΣ και το καθεξής. Εκεί λοιπόν μέχρι σήμερα έχουν συνδεθεί πάνω από 700.000 μαθητές. Άρα το 20% που λέτε δεν ισχύει. Μιλάμε για τεράστιο αριθμό μαθητών και σχεδόν όλοι οι εκπαιδευτικοί. Δηλαδή περίπου 166.000 εκπαιδευτικοί έχουν ήδη εγγραφή. Μιλάμε για μια συντριπτικό ποσοστό, λαμβάνοντας δε υπόψη, κυρία Στεφανίδου, ότι όλα αυτά γίνανε σε λίγες μόνο μέρες. Δηλαδή, κληθήκαμε να διανύσουμε άλματα στην ψηφιακή τεχνολογία και στην ψηφιακή εκπαίδευση σε λίγες μόνο μέρες, άλματα που θα έπρεπε να είχαν γίνει επί ολόκληρα χρόνια. Άρα πρέπει να είμαστε, νομίζω, όλοι πολύ περήφανοι, συνολικά η εκπαιδευτική κοινότητα, που καταφέραμε και πρέπει να το δούμε αυτό σαν μια μεγάλη δυνατότητα να αξιοποιήσουμε μέσα από αυτή τη μεγάλη κρίση αυτά τα ψηφιακά εργαλεία προς όφελος των μαθητών, των φοιτητών, των σπουδαστών μας. Και ο τρίτος άξονας, αν μου επιτρέπετε, που ξεκινάει από τη Δευτέρα, είναι η εκπαιδευτική τηλεόραση. Ξεκινάει Δευτέρα πρωί στις 10 στην ΕΤ2, ξεκινάνε μαθήματα για μαθητές δημοτικού. Ωστόσο, αναφέρθηκαν αρκετά προβλήματα και από τα συνδικαλιστικά όργανα των εκπαιδευτικών, ότι το σύστημα του Υπουργείου ακόμη δεν λειτουργεί καλά, ότι πέφτει, ότι σέρνεται, ότι κάποιοι δεν μπορούσαν να εγγραφούν. Υπήρξαν κάποια προβλήματα πράγματι στον δεύτερο άξονα, σε αυτόν της ασύγχρονης, όταν ταυτόχρονα μπαίνουν, καταλαβαίνετε, 1.000.000 μαθητές και με όλο το φόρτο διαδικτύου που υπάρχει, επειδή ακριβώς όλη η δραστηριότητα της χώρας έχει μετακυλιστεί σε μεγάλο βαθμό στο διαδίκτυο, πράγματι εμφανίστηκαν κάποιες δυσλειτουργίες και γι' αυτό εργαστήκαμε πάρα πολύ σκληρά για να αναβαθμίσουμε όλα τα συστήματα. Γίνονται διαρκώς αναβαθμίσεις. Πλέον το σύστημα τρέχει πάρα πολύ καλύτερα. Και όπως καταλαβαίνετε, όταν κανείς καλείται να διαχειριστεί μια κατάσταση που μέχρι πρώτη είχαν εγγραφεί μόνο 200 μαθητές σύνολο και τώρα κοντεύουν σε λίγο το 1.000.000, καταλαβαίνετε πόσο διαφορετικής κλίμακας είναι. Ωστόσο, γίνονται διαρκώς αναβαθμίσεις και πλέον ήδη το σύστημα τρέχει πολύ καλύτερα. Ναι, και είναι ίσως, όπως είπατε και εσείς, μπορεί η κρίση αυτή να γίνει μια ευκαιρία εξυγχρονισμού και των εκπαιδευτικών δομών, μια αρχή για να μπει έτσι τεχνολογία και πιο δυναμικά στη ζωή των μαθητών και κυρίως των εκπαιδευτικών, γιατί κακά τα ψέματα οι μαθητές έχουν έτσι μια άλλη εξοικείωση με την τεχνολογία. Οι εκπαιδευτικοί νομίζω ότι σιγά σιγά θα αρχίσουν να εξοικειώνονται ακόμη περισσότερα, κύριε Πρόεδρε. Πάντως πρέπει να σας πω ότι ο ενθουσιασμός είναι και από τις δύο πλευρές. Από τους εκπαιδευτικούς, καταρχήν να σας πω ενδεικτικά, κάνουμε καθημερινά δράσεις ενημερωτικές για τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι καλούνται να συμμετάσχουν σε αυτές τις πλατφόρμες της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Και η συμμετοχή των εκπαιδευτικών κυμαίνεται μεταξύ 110% και 140%. Τι θα πει αυτό? Συμμετέχουν όλοι όσοι έχουν κληθεί και επιπλέον αυτών και άλλοι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι είτε είναι σε άλλες βαθμίδες δεν έχουμε φτάσει ακόμα, είτε είναι από νομούς στους οποίους δεν έχουμε φτάσει ακόμα. Άρα είναι πραγματικά συγκινητική ο ενθουσιασμός και η αφοσίωση και η προσήλωση των εκπαιδευτικών, αλλά βεβαίως και των μαθητών. Καταλαβαίνετε, λαμβάνουμε διαρκώς email με αντιδράσεις μαθητών και εκπαιδευτικών και πρέπει να σας πω ότι είναι πάρα πολλοί εκείνοι μαθητές που μας λένε για το κάτι καινούργιο, κάτι διαφορετικό, πόσο τους αρέσει και πόσο δεν θέλουν να βγουν από τις πλατφόρμες. Η ερώτηση που θα σας κάνω τώρα είναι από την κόρη μου, η οποία πάει πρώτη λυκείου, και αυτό που θέλουν να ξέρουν οι μαθητές γυμνασίου και λυκείου, όπως καταλαβαίνετε, είναι αν θα διεξαχθούν οι εξετάσεις του Ιουνίου. Κοιτάξτε, κυρία Στεφανίδου, εφόσον είμαστε καλά και καταφέρουν και ανοίξουμε τα σχολεία κανονικά, ακόμα και αν ανοίξουν αργά, νέες εξετάσεις θα γίνουν, όμως με προφανώς κάποια μείωση της ύλης, ενδεχομένως κάποια παράταση του σχολικού έτους. Άρα αυτός είναι ο προγραμματισμός και το ίδιο ισχύει και για τις πανελλαδικές. Δηλαδή εφόσον μας δώσουν οδηγίες οι ειδικοί ότι μπορούν οι μαθητές να συνυπάρξουν σε μία αίθουσα, οι πανελλαδικές εξετάσεις θα γίνουν, αλλά βεβαίως θα υπάρξει κάποια μείωση της ύλης και κάποια ενδεχόμενη μετακύληση της ημερομηνίας έναρξης των πανελλαδικών εξετάσεων. Εάν δεν γίνουν, δεν καταστεί εφικτό να γίνουν οι εξετάσεις των γυμνασίων και των λυκείων τώρα τον Ιούνιο ή τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου,
Υπάρχει περίπτωση να προαχθούν τα παιδιά στην επόμενη τάξη χωρίς να γράψουν εξετάσεις? Θα το δούμε, κύριε Στεφανίου, θα το δούμε. Το πιο κρίσιμο εδώ, για να είμαι ειλικρινής, είναι όπως καταλαβαίνετε οι πανελλαδικές εξετάσεις που κρίνουν και την εισαγωγή. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, το πιο σημαντικό είναι να τονίσουμε ότι δεν χάνεται η σχολική χρονιά. Δηλαδή, ούτε μαθητές πρώτης λυκείου, ούτε δευτέρας λυκείου δεν θα χαθεί η σχολική χρονιά. Θα βρούμε τρόπο να είτε να καλύψουμε το έδαφος, είτε να μειώσουμε την ύλη. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, θα προαχθούν οι μαθητές. Θα υπάρξει τρόπος προαγωγής, δηλαδή. Πάντως και τώρα που μιλάμε έχουμε μηνύματα από διάφορα σχολεία ότι δεν λειτουργεί ακόμα το σύστημα. Εμείς ωστόσο, στο Χαϊδάρι για παράδειγμα, να τώρα μου έχουν στείλει μήνυμα, ωστόσο εμείς μπορούμε να κατανοήσουμε ότι δεν ήταν έτοιμη η χώρα έτσι ώστε 1.300.000 μαθητές πανελλαδικά μέσα σε 1-2 εβδομάδες να μπορέσουν να παρακολουθήσουν το σχολείο τους εξ αποστάσεως. Έχετε κάνει έναν αγώνα δρόμου, πάρα πολύ σημαντικά βήματα και ευχόμαστε σιγά σιγά και τις επόμενες ημέρες να μπορούν όλοι οι μαθητές να έχουν πρόσβαση στο σύστημα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε θερμά.